και καλησπέρα. Κυριακή 25 Ιουνίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Εκατοντάδε άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου κατά τη ανεργία από την Πάτρα, την Αύπακτο, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. Τη διοργάνωση τη κινητοποίηση, η οποία ξεκίνησε με πεζοπορία από την Πάτρα, είχε ο Δήμο Πατρέων. Πλήθος κόσμου διαδήλωσε κατά της ανεργίας στην κινητοποίηση που διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων στη Γέφυρα. Η κινητοποίηση είχε ως κεντρικό θέμα δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα και μέτρα προστασίας για τους ανέργους. Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Πατρέων, η ανεργία είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα που αφορά κυρίως τη νεολαία, αφού το 50% βρίσκεται χωρίς δουλειά. Στόχος της κινητοποίησης ήταν να αναδειχθεί το πρόβλημα της ανεργίας και να βρεθούν λύσεις και άμεσα μέτρα. Ένα από τα άμεσα μέτρα, σύμφωνα με τον Κώστα Πελετίδη, είναι η υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για πρόσληψη χιλίων τουλάχιστον εργαζομένων στο Δήμο Πατρέων, με μόνιμη σχέση εργασία και μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Στην αποκομιδή των απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία τη Πάτρα προχωρούν οι εργαζόμενοι τη καθαριότητα, κατανοώντα το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε τις ημέρε τη απεργία. Ωστόσο, η ΠοΕΟΤΑ συνεχίζει τι κινητοποιήσει και η στάση τη θα επανακαθοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη. Σε καθαρισμό επιλεγμένων σημείων στο κέντρο τη Πάτρα, μεταξύ των οποίων και οι λαϊκέ αγορέ, θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητα του Δήμου Πατρέων, αναγνωρίζοντα το πρόβλημα που έχει προκληθεί από τη μη αποκομιδή των σκουπιδιών και του κινδύνου που ελοχεύει για τη δημόσια υγεία η παραμονή από την περασμένη Δευτέρα στου κάδου απορριμμάτων. Απορριμματοφόρα όμω θα δουν οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχε του Ρίου και των Βραχνέικων. Σύμφωνα με πληροφορίε, το Σωματείο Χειριστών Οδηγών σε συνέλευσή του αποφάσισε, χωρί να σημαίνει πως πάνε την απεργία τη ΠοΕΟΤΑ που παρατάθηκε μέχρι την προσεχή Πέμπτη, να υπάρξει προσωπικό ασφαλεία για δύο απορριμματοφόρα ενώ επτά οχήματα θα πραγματοποιήσουν. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τη αποφάσισε η ΠΟΕΟΤΑ για το θέμα των συμβασιούχων παρατασιούχων των Δήμων. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η συνέχιση των καταλήψεων των ομαξοστασίων των Δήμων και των ΧΙΤΑ όλη τη χώρα τουλάχιστον έω και την επόμενη Πέμπτη, η αποχή από τα καθήκοντα των εργαζομένων, στάση εργασία τη Δευτέρα από τι 11 το πρωί ω τι 3 το απόγευμα, καθώ και 24 ώρη πανελλαδική επεργία την 5η 29 η του μήνα με την πραγματοποίηση μεγάλων συλλαλητηρίων στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Η στάση της ΠΟΕΟΤΑ θα επανακαθοριστεί την επόμενη πέμπτη μετά το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την ίδια μέρα. Δύο εκκρεμότητε απομένουν για την ολοκλήρωση του συνόλου τη Ιόνια Οδού, η οποία αναμένεται τον Αύγουστο. Σήμερα, το ταξίδι από το Αντίριο μέχρι τα Γιάννενα, μέσω των λειτουργούντων τμήματων του αυτοκινητόδρομου, έχει περιοριστεί στις 2 ώρες αντί των 3,5 που ήταν παλιότερα. Με την ολοκλήρωση όμως της Ιόνιας Οδού, σε μια μισή περίπου ώρα, οι ταξιδιώτες θα βρίσκονται στα Γιάννενα. Με δύο εκκρεμότητε συνολικού μήκους 41 χιλιόμετρων που αναμένεται να κλείσουν το αργότερο μέσα στον Αύγουστο, προχωράει η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού, η κατασκευή της οποίας έχει περιορίσει αισθητά τις αποστάσεις για τους οδηγούς που διασχίζουν τον οδικό άξονα αντίριο Γιάννενα. Σήμερα το ταξίδι από το Αντίριο μέχρι τα Ιωάννινα μέσω των λειτουργούντων τμήματων διαρκεί σχεδόν 2 ώρες αντί 3,5 ώρων που απαιτούνταν μέσω της υφιστάμενης εθνικής οδού. Με την πλήρη ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου η διάρκεια του ταξιδιού θα μειωθεί σε μόλις 1 ώρα και 30 λεπτά. Ήδη η απόσταση από το Αντίριο στην Αμφιλοχία μειώθηκε στα 50 περίπου λεπτά αντί 1 ώρα και 35 λεπτών που ήταν μέσω της υφιστάμενη εθνικής οδού. Οι καθυστερήσει τη απαλωτριώση έχουν φρενάρει την παράδοση του συνόλου του έργου. Στο τμήμα από αμφιλοχία Ελλάδε Άρτα υπολείπεται η παράδοση των 27 χιλιόμετρων που έχει μπλοκάρει καθυστέρηση στην παράδοση τη γη στην περιοχή του Κρίκελου. Το τμήμα αναμένεται να παραδοθεί το αργότερο στα τέλη Ιουλίου. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου Πέρδικα Ιωαννίνων Εγνατία μήκου 14 χιλιόμετρων, η παράδοση υπολογίζεται τον Αύγουστο. Το έργο έχει καθυστερήσει λόγω καθυστέρησης της απαλωτριώσης στην περιοχή του Αυγού. Μαζί με τα 11 χιλιόμετρα που δόθηκαν στις αρχές του μήνα από την κοινοπραξία του έργου, από την είσοδο της σύραγγας της Κλόκοβας ως αντίριο, οι οδηγοί έχουν πλέον ένα ενιαίο σημείο σύνδεσης με τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, μήκος 102 χιλιόμετρων έως το ανανισόπεδο κόμβο αμφιλοχίας. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει δύο λωρίδε κυκλοφορία και λωρίδα έκτακτη ανάγκη σε όλο το μήκος, καθώς και μεγάλα τεχνικά έργα όπως η Σύραγγα τη Μακίνια μήκου 542 μέτρων, η Σύραγγα τη Κλόκοβα μήκου 2.950 μέτρων, η Γέφυρα που περνάει πάνω από τον ποταμό Έβινο συνολικού μήκου 260 μέτρων και μέγιστο ύψου 35 μέτρων, η Σύραγγα τη Καλιδόνα μήκο 1.200 μέτρων, το ταξίδι από Σελάδε Άρτα ω Πέρδικα Ιωαννίνων παραδόθηκε σε κυκλοφορία τον περασμένο Μάρτιο, μειώνοντα τη χρονοαπόσταση τη διαδρομή σε λιγότερο από 30 λεπτά αντί σχεδόν μία ώρα που απαιτούνταν πριν μέσω τη υφιστάμενη εθνική οδού. Στο συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνονται σημαντικά τεχνικά όπω η γέφυρα γυμνότοπου συνολικού μήκου 252 μέτρων και μέγιστου ύψου 30 μέτρων, καθώ και η εντυπωσιακή γέφυρα Τσαγκαρόπουλου συνολικού μήκου. 447 μέτρων και μέγιστου ύψους 57 μέτρων. Σημαντικά τεχνικά έργα περιλαμβάνονται και στα τελευταία 14 χιλιόμετρα του άξονα όπως η γέφυρα Κρυφοβού, συνολικού μήκους 280 μέτρων, καθώς και η σύραγγα της Αμπελιάς μήκους 900 μέτρων. Δεν τα κατάφερε ο 17χρονος ποδηλάτης, ο οποίος είχε χτυπηθεί σοβαρά στο κεφάλι αργά το βράδυ του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κορίνθου στην Πάτρα, όταν το ποδήλατο που οδηγούσε παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος ποδηλάτης, ο οποίος είχε χτυπηθεί σοβαρά στο κεφάλι αργά το βράδυ του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κορίνθου στην Πάτρα, όταν το ποδήλατο που οδηγούσε παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11 παρα 10 το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο είχε σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο λόγω του επίγοντος μετέφερε αρχικά τον τραυματία στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, παρόλο που αυτό δεν εφημέρευε, λόγω της μικρής απόσταση από το συμβάν. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δρομολόγιο του προαστιακού της Πάτρας, όταν μια νεαρή κοπέλα άρχισε να φωνάζει σε έναν άνδρα περίπου 35 με 40 ετών. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δρομολόγιο του προαστιακού της Πάτρας όταν συνέβη ένα απίστευτο περιστατικό μπροστά στα μάτια δεκάδων επιβατών του τρένου. Αυτόπτες μάρτυρες μιλώντας στο TheBest.gr ανέφεραν ότι μια ανήλικη κοπέλα εντελώς ξαφνικά άρχισε να ουρλιάζει και να φωνάζει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 35-40 ετών, ο οποίος καθόταν κοντά της στο βαγόνι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιβατών, στο περιστατικό επενέβη άμεσα ο ελεγκτής του τρένου, ο οποίος ακινητοποίησε τον άνδρα. Άμεσα ειδοποιήθηκε και η αστυνομία, άνδρες της οποίας ανέμεναν το τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο προς Πάτρα, στον κεντρικό σταθμό. Όταν έκανε στάση στο σταθμό, οι αστυνομικοί πήραν τον άνδρα από τον ελεγκτή και τον προσήγαγαν στην Ερμού. Επιτόπου βρέθηκε και ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την κόρη του. Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι οι έρευνες για την ταυτοποίηση του σκελετού που βρέθηκε πριν από 10 περίπου ημέρες στο νησάκι Άγιο Αθανάσεως κοντά στην Ιταία. Η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή καθώς πληροφορίες θέλουν κοντά στο σκελετό να βρέθηκαν θαμένα και τρία μενταγιών, τα οποία εικάζεται ότι είναι πολύ παλιά. Συνεχίζονται οι έρευνε για την ταυτοποίηση του ανθρώπινου σκελετού, ο οποίο βρέθηκε πριν από περίπου 10 ημέρε στο ιδιωτικό νησάκι Άγιο Αθανάσιο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Ιταλία. Όλα ξεκίνησαν νωρί εκείνη την ημέρα, όταν 4 16χρονοι από την Ιταλία πήγαν με ένα φουσκωτό στο συγκεκριμένο ακατοίκητο νησί. Τα παιδιά, κάνοντα βόλτα σε απόσταση 6 μέτρων περίπου από την παραλία, είδαν ξαφνικά ένα ανθρώπινο κρανίο να προεξέχει στο έδαφο. Αμέσω επέστρεψαν στην Ιταλία και ενημέρωσαν την αστυνομία που λίγη ώρα αργότερα με σκάφο του λιμενικού πήγε στο νησάκι για να διαπιστώσει αν όντω υπάρχει το μακάβριο έβριμα. Όταν βρέθηκαν στο σημείο που του είχε υποδείξει η παρέα των νεαρών, πράγματι είδαν μέρο ανθρώπινου κρανίου να προεξέχει. Στη συνέχεια, σκάβοντα, ανακάλυψαν και άλλα οστά μέρο τη πονδυλική στήλη του σκελετού. Τα οστά και το κρανίο έχουν μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμία για να εξεταστούν από τον ιατροδικαστή. Κυρίω όμω για να διαπιστωθεί αν η οπή στο κρανίο προέρχεται από σφαίρα ή από κάποιο χτύπημα. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τι έρευνε εξετάζουν το ενδεχόμενο τη δολοφονία και δεν αποκλείουν την πιθανότητα ο δολοφόνο ή η δολοφόνη να μετέφεραν το πτώμα στο ακατοίκητο νησάκι και να το έθαψαν πριν από χρόνια. Ωστόσο, όπω αναφέρουν οι ίδιε πληροφορίε, είναι πιθανό η οπή να προκλήθηκε μετά Σύμφωνα με πληροφορίε, στο σημείο όπου βρέθηκε ο σκελετό εντοπίστηκαν και τρία μενταγιόν πιθανών χρυσά. Μάλιστα, στο ένα από αυτά αναγράφεται όνομα με λατινικούς χαρακτήρες. Ανώτατα ο αξιωματικό τη Ελλάδα ανέφερε πω η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον σχετικά με την ταυτοποίηση του θύματο, αφού αυτοί οι οποίοι τοποθέτησαν το θύμα σε αυτό το σημείο ήθελαν να το εξαφανίσουν για πάντα. Θα μπορούσε να πρόκειται για μια υπόθεση απαγωγή πριν από μερικά χρόνια σε σχετικά κοντινό νομό όπου δεν έχει βρεθεί το θύμα, Αναφέρει ο έμπειρο αξιωματικό και συμπληρώνει ότι στο συγκεκριμένο νομό δεν έχει αναφερθεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Ερωτηματικά βέβαια προκύπτουν και από την ανακάλυψη των τριών μενταγιών στο σημείο όπου βρέθηκε ο σκελετό. Ήδη η αρχαιολογική υπηρεσία σε μια πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για πολύ παλιά μενταγιών τα οποία κατά προσέγγιση χρονολογούνται το 1600 μετά χριστών. Αν και οι έρευνε ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι πρώτε εκτιμήσει των αρχαιολόγων περιπλέκουν την υπόθεση, καθώ ερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία που αφορά σε υπόθεση αρχαιοκαπηλεία λόγω των κοσμημάτων που βρέθηκαν. Αν όντω τα μενταγιόν είναι τόσο παλαιά, γεννώνται ερωτηματικά για το ποιο είναι ο λόγο να βρίσκονται θαμένα με ένα πτώμα, το οποίο φέρει ο 9 χιλιοστών στο κρανίο στην έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων για 36.000 οικιστέ του πρώην Οργανισμού Εργατική Κατοικία, του ΟΕΚ, με την ταυτόχρονη ρύθμιση τη αποπληρωμή των οφειλών του σε 151 νοικισμού εργατικών κατοικιών, προχωρά η κυβέρνηση. Στην έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων για 36.000 οικιστέ του πρώην Οργανισμού Εργατική Κατοικία, με την ταυτόχρονη ρύθμιση τη αποπληρωμή των οφειλών του σε 151 νοικισμού εργατικών κατοικιών προχωράει η κυβέρνηση. Η Υπουργό Εργασία Έφη Αχτσιόγλου, μεταξύ άλλων, εστίασε στην ενιαία μειωμένη τιμή μονάδα παραχώρηση κατοικιών για όλου του οικισμού τη χώρα, η οποία ορίζεται στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στην ελάφρυνση τη μηνιαία καταβολή καθώ και στη θεαματική αύξηση του αριθμού των δόσεων που φτάνουν τι 360. Η νέα τιμή που ορίζει η υπουργική απόφαση αφορά οικιστέ χωρί οριστικό παραχωρητήριο για τι κατοικίε των οποίων έχει οριστεί τιμή μεγαλύτερη των 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και οικισμού των οποίων οι κάτοικοι του διαθέτουν οριστικό παραχωρητήριο με τιμή μεγαλύτερη των 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και δεν έχει λήξει ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής. Στόχο του Υπουργείου είναι η μείωση τη τιμή της κατοικίας του οικιστή ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς και η σημαντική αύξηση των δόσεων, ώστε να προσφέρουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, ρυθμίζοντας τι οφειλές του, να λάβουν τα οριστικά παραχωρητήρια των κατοικιών τους. Αν κάποιοι από του οικιστέ ανήκουν στι ευπαθείς ομάδε έχουν προβλεφθεί εκτοτικέ ρυθμίσει όπως έκπτωση 50% στους πολίτεκνους, 20% για τους συνταξιούχους, τους χείρους και χείρες με προστατευόμενο μέλος, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις οικογένειες με μέλος αμαία, καθώς και όσου έχουν αναπηρία μεγαλύτερη του 67% και οικογένειες με 3-4 προστατευόμενα παιδιά. Εφόσον επανακαθοριστεί η νέα οφειλή του οικιστή, προβλέπονται ειδικέ εκπτώσει γρήγορη αποπληρωμή που ανάλογα με τη χρονική διάρκεια ξεκινούν από 20% και φτάνουν στο 50% τη οφειλή. Οι αιτήσει από του οικιστέ θα αρχίσουν από τι 30 Ιουλίου και θα έχουν διάρκεια ενό μήνα, θα γίνουν ηλεκτρονικά από την ειδική φόρμα που υπάρχει στη σελίδα του οργανισμού. Να περάσουμε και στα νέα για τον αυριανό καιρό και επανερχόμαστε. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρό προβλέπεται γενικά έθριο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έω 28 βαθμού Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρό προβλέπεται γενικά έθριο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έω 28 βαθμού Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η ενημέρωσή σα για απόψε. Από όλου εμά που εργαστήκαμε για την ενημέρωσή σα, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.